in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light καλησπέρα παιδιά, μάκη εδώ και κλωστά σε ένα ακόμα βίντεο. Και σήμερα θα παίξουμε λίγο Minecraft στο server Volcano Land. Όπως... φύγε από εδώ ρε. Όπως ήδη έχετε δει, τι νέα? Αυτή είναι η πρώτη μου. Τι νέα? Όλα καλά. Δεν πέθανα για... τι λέω? Okay. Δεν έβγαζα βίντεο γιατί ήμουνα στο εξωτερικό μου και κουτουρουπού κουτουρουπού. Τέλος πάντων, θέλω να μου γράψετε στα comments τι σας έφερε ο Άγιος Βασίλης, αν μπορείτε. Δεν ξέρω. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι το επόμενο βίντεο θα είναι Q&A. Οπότε καλύτερα να γράφετε ερωτήσεις. Όχι το επόμενο, μπορείτε το μέθα επόμενο. Και όχι σίγουρα το επόμενο. Τέλος πάντων, θα είναι Q&A και να... θα ήθελα να ξέρετε ότι θα είναι Q&A, τέλος πάντων. Και να γράψεις όταν καμιά δυο ερωτήσεις 5, 6, 8, 80, 30, 1599. Αυτό. Εμένα το δώρο που μου έφερε... τα λέω, ξέρω εγώ, μονοκόμματα. Τι είναι αυτό? Ναι. Το δώρο που μου έφερε ο Άγιος Βασίλης είναι μια κάρτα γραφικών. Την... την MSI, την R9, όπως λέτε και εδώ πέρα. Την R7, συγγνώμη, όχι R9, είπαμε. Πόσο λεπτά θα χαλάσουμε. Και δεν ξέρω το κανέναν υπάρχει. XD. Τι άλλο? Αυτό δεν πρέπει να είναι εδώ. Καταστρέφει το τέλειο τροπίο. Τι κοιτάζει ένα? Γιατί το βέβαια, το πέταξε έτσι. Παίχτηκε. Στι κοιτάξει. Να. Ευχαριστώ. Τώρα θα έχω ένα τέτοιο εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Α, είχα ήδη dirt block. Grass block. Sorry. Α, ωραία. Αυτό ήθελα να σας πω. Και όταν κλείνω το βίντεο, ούτε καν. Ο server λέγεται Volcano Land. Αν θέλετε να μπείτε, είναι 24ωρος Minecraft Mojang server. Φορτώστε, George. Φορτώστε, μπράβο. Είναι 24ωρος Mojang server. Τηλέφωνο ρε φίλε, τηλέφωνο! Μόνο και περιμένετε. Περιμένετε είπα. Ok, I'm back again. Μετά από μία μικρούτσικη συζήτηση με τον Ignatio.gr, ο οποίος δεν έχετε δει πάλι, γιατί δεν έχω ανεβάσει το βίντεο. Θα το ανεβάσω, δεν πειράζει. Τόσο πω, φλιαρία πολύ, πέφτει. Αυτό εδώ είναι το σπιτάκι μου. Το ωραίο το σπιτάκι μου. Δεν θυμάμαι που είχα μείνει. Δεν θυμάμαι αν είχα πει αυτό το οποίο θέλω να πω. Λοιπόν, υπάρχει ένα email, να το σας το πέταξα μπροστά στην οθόνη. Σε αυτό το email μπαίνετε και μου στέλνετε. Τέλος πάντων, μου στέλνετε αίτημα αν θέλετε να μπω, αν θέλετε να μπείτε στο, πώς το λένε. Όχι, το ρεύμα έπεσε. Όχι, χωρίς πλάκα, από εδώ πέρα ρίχνεις ολόκληρο τον ηλεκτρισμό που χρησιμοποιείς. Μπαίνετε στην ουσία, στέλνετε όνομά σας στο Minecraft, όνομά σας, πώς σας λένε στην πραγματικότητα, ξέρω εγώ, Στέλιος, Μιχάλης, Μίτσος, Γιώργος, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Link για το κανάλι σας στο YouTube, γιατί πρέπει να είστε οπωσδήποτε YouTubers. Αλήθεια. Φύγε, πλάσμα, φύγε μη! Ωραία.
link για το κανάλι σας στο YouTube, γιατί πρέπει να είστε οπωσδήποτε YouTuber, όπως είπα και πριν από κάτι δευτερόλεπτα. Και πάνω απ' όλα, αυτό που πρέπει να στείλετε, πρέπει να στείλετε, είπα όνομα, α, και το mail σας στείλτε μας. Ψόφα, πόσα είναι, προχωρώ μπροστά. Αλήθεια, ψόφα. Ει, αυτό δεν γίνεται κανονικά. Παίζει. Α, πώς. Γεια. Αυτό το έκανα πριν από λίγο. Ή! Πάμε. Όχι. Πες να έχω κλειδωθεί απ' έξω τώρα. Κλώσ, κιούπι. Και μόλις κλείδωσα τον εαυτό μου απ' έξω. Ωραία, το email σας, το όνομά σας, σε αυτό το mail που πετάχτηκε πάλι μπροστά στην οθόνη σας, στους δείκτες σας, πρέπει να πω, τηλεόραση ξέρω εγώ. Στους δείκτες σας πετάχτηκε αυτό το νημεράκι και τώρα πρέπει να παίξετε τσόκερ και να νικήσετε και... Και τα θάσεις φυλακές στις τηλεπολίσεις. Όχι, πλάσμα, όχι, creature attack. Τέλεια. Α, μια ακόμα ερώτηση όσο αφορά το Minecraft Story Mode. Τα επεισόδια στο Minecraft Story Mode, θέλετε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Ή θα βγαίνουν μία ώρα αμοντάριστα και πιο σπάνια. Ξέρω, μία ώρα. Γιατί το λέω συνέχεια αυτό. Περιμένετε να ρωτώ. Ωραία. Μία ώρα εννοώ ότι ξέρω εγώ. Φύγε! Έχω ξεσηκώσει τους πίγμανους. Ακριβώς αυτό το οποίο ήθελα να κάνω. Ωραία. Τι στο καλό, μπήκε ο Γιώργος και τον κυνηγάνε τώρα αυτόν. Με σλόγγι. Πέταξα τον πόου μου. Ωραία. Και στέλνετε αυτά τα πραγματάκια που να κάνετε για να μπείτε στο σερβερ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ξέρω εγώ, στέλνετε το mail και μπαίνετε. Αν το ξέρετε αυτό. Ότι θα απαντηθεί το mail σας κατά πάσα πιθανότητα. Τι είναι αυτό ο στρατός. Στρατός. Και πιγμανο ζομπόμορο. Μια χαρά το πω. Κάτι με έσπρωξε. Φύγε το όλοι σας! Όλοι σας καταραμένα πλάσματα! Γιατί μου πέταξε σπαθί το μωρό? Πρέπει να κλείσω την πόρτα. Όχι! No anymore. Ωραία. Παλεύοντας με τους πίγμαν. Boss like. Τελώς. Τι ήταν όλα. Και γέμισε το inventory μου. Πιο σπαστικό πράγμα στον κόσμο του Minecraft. Δεν υπάρχει ξανά. Πάμε στο σπιτάκι του Γιώργου, να σας δείξω μια. Α, το spawn πρώτα ρε παιδιά. Σε δείχνω κάτι. Ωραία. Ο server είναι 24ωρος. Μπορείτε να μπείτε ό,τι όλα θέλετε και όποτε θέλετε. Και είναι... μέρα είναι. Πλώς φάνηκε σε μία. Εδώ ήταν... spawn. Εδώ πέρα είναι το κεντρικό κτίριο του spawn. Εγώ, ο Γιώργος, ο Blades, ο Ηλίας. Και αυτό είναι η αδερφή μου. Α, να σας πω και σχετικά με το όλο πράγμα τι παίζει. Εγώ, ο Blades και ο Γιώργος. Δικά μου αυτά, τα σπιτάκια. Εγώ, ο Blades και ο Γιώργος. Είμαστε. Περιμένετε να μπούμε. Εγώ, ο Blades και ο Γιώργος. Είμαστε owners. Υπάρχουν και άλλα μέλη, όπως ο Ηλίας και άλλα μέλη τα οποία ακόμα δεν σας τα... Δεν σας τα λέω, ήθελα να... Δεν έχουνε... Πώς να το πω, δεν τα έχουμε μάθει ακόμα. Εμένα. Τι στο... Και αυτά τα μέλη τα οποία λοιπόν δεν έχουμε μάθει... Δεν έχουμε μάθει λοιπόν για αυτά τα μέλη...
Μπορεί να είναι ένας από εσάς αυτά τα μέλη. Οπότε στείλτε το invite. Και αυτό. Και μου λέτε, αφού έχεις Diamond Sword, γιατί δεν κυκλοφορείς με Diamond Sword? Αφού όλοι ξέρετε ότι μου αρέσουν τα Iron, γιατί να κυκλοφορώ με Diamond Sword? Let's go. Μου επιτέθηκε με το που βγήκα από το Portal. Έλα εδώ ρε Αλιέτη. Βασικά δεν είχα καθόλου ζωή, τι παίζει? Α, πάμε. Τώρα θα μου στείλουν όλα τα items έτσι, κλουπ. Και υπάρχουν και... Τι παίχτηκε εδώ πέρα, οκ. Okay. Και υπάρχουν και τα βοηθητικά μέλη. Όπως... Όχι πάλι. Φύγε, 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 φύγε. Έχω σκοτώσει όλους τους πίγμα. Γι' αυτό το λόγο με μισούν. Ωραία. Και υπάρχουν και τα βοηθητικά μέλη, όπως είναι οι αδερφοί μου, που στην ουσία αν τους χρειαστούμε κάποια στιγμή σε κάνα UHC, σε κάνα τίποτα, γιατί τα παικτούν και USB, και USB πήγαν. Και UHC. Ναι, κακό, 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 κακό. Ωραία. Εάν τους χρειαστούμε σε κάποιο UHC, σε κάτι τέτοιο, θα τους, ξέρετε, φαντάζεστε τώρα, είμαστε 7 άτομα, φανταστείτε. Δεν είμαστε, φανταστείτε ότι είμαστε 7 άτομα. Και λέμε, ωραία, θα κάνουμε UHC. Ο 7ος που με ποιον θα πάει λοιπόν? Λέμε, πάω εγώ με αυτόν, αυτός με αυτόν, εκείνος με εκείνον. Ο 7ος με ποιον θα πάει? Θα φωνάξουμε εκείνη τη στιγμή την αδερφή μου ή ένα άλλο βοηθητικό μέλος να παίξει κι αυτός UHC. Σωστός! Ένας δράκος, ενώ η φέστιο που εκνύγεται και το όνομα του Βολκέα είναι όλα να διαλύεται. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά, αλήθεια τώρα? Μπορεί να έχουν σχέση με τον όλο σερβερ, ότι κάτι θα πάει κακά? Ένας μαύρος δράκος. Έχει κάποιο συμβολισμό ο δράκος? Εντάξει, στο The End. Θα πάμε στο The End κάποια στιγμή. Αλλά μήπως να μην πάω στο The End? Δεν ξέρω. Πώς ήταν κάποιο συμβολισμό τώρα? Το Minecraft. Τι είναι ο Minecraft? Κάποιος μου παίζει παιχνιδάκια. Και εδώ πέρα έχει γίνει της τρέλης. Το σπίτι του Ηλία έχει διαλυθεί. Τι ήταν αυτό, Minecraft, Volcano Land, διαλύονται. Minecraft, Δράκος, Volcano Land, διαλύονται. Μήπως όταν πάμε στο Δράκο θα διαλυθεί ο πραγματικός κόσμος του Volcano Land? Υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις για ένα όνειρο. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα.